πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να σας πω το τι θα συμβεί το φθινόπωρο. Ναι, αλλά, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι είχατε πει ότι αρχές καλοκαιριού, μάλλον για να είμαι ακριβής, προς το τέλος της άνοιξης είχατε πει μπορεί να αγγίξουμε τις 11.000. Ναι. Αρνητικό, μιλάμε για νεκρούς, μιλάμε για τους ανθρώπους μας που έχουν, ναι, φύγει από ανάμεσά μας. Είμαστε 12.200. Ακριβώς. Ρωτώ λοιπόν εσάς ευθέως, μπορείτε να μας πείτε, έτσι όπως το είχατε πει, δεν είστε μάντης, ούτε έχετε πλήρη εικόνα, πού μπορεί να οδηγούμαστε? Δεν είναι προαποφασισμένο αυτό. Μπορεί να οδηγούμαστε ότι κατορθώνουμε να δαμάσουμε το επιδημικό κύμα και κλείνουμε το καλοκαίρι, ή μπορεί να οδηγούμαστε σε μια νέα, ακόμα χειρότερη καταστροφή το φθινόπωρο που έρχεται. Εξαρτάται σε ένα κομμάτι από τον ιό, εξαρτάται όμως σε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από εμάς, από το πώς θα διαχειριστούμε από εδώ και πέρα τα πράγματα. Μέτρα δημόσιας υγείας και όχι επιτήρησης των κοινωνιών, ζήτησε μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV με τον Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας και πληθυσμιακής υγείας του Πανεπιστημίου Stanford, Γιάννης Ιωαννίδης. Φοβάμαι ότι δεν μάθαμε από τις συμφορές των άλλων. Είχαμε αυτή την ευκαιρία να μάθουμε από τις συμφορές των άλλων. Δεν το λέω για να κατακρίνω κανέναν, γιατί ήταν μια διαδικασία. Μα σκοπός είναι να βγουν συμπεράσματα. Μια εδώ, διαδικασία ντόμινο. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η εύκολη λύση, ήταν η καραμέλα ότι έχουμε το lockdown και θα το λύσουμε το πρόβλημα. Θα κλειστούμε, θα βγάλουμε τα περιπολικά, με ή χωρίς περίστροφα και καλάσνικοφ, δεν ξέρω τι, και θα λυθεί το πρόβλημα με τα μέτρα της δημόσιας τάξης που συζητάγαμε πριν. Είχαμε αυτή τη φιλοσοφία και δυστυχώς αυτό άφησε στην άκρη όλα τα άλλα κομμάτια, άφησε στην άκρη τον πραγματικό διαγνωστικό έλεγχο, άφησε στην άκρη την πραγματική επιδημιολογική επιτήρηση. Διαχειριστήκαμε μία πανδημία, μία επιδημία χωρίς επιδημιολογία. Και εν πολλοίς συνεχίζουμε να τη χειριζόμαστε χωρίς επιδημιολογία. Αναφερόμενος στα εμβόλια, ο καθηγητής ήταν ξεκάθαρος. Η ζυγαριά γέρνει σαφώς υπέρ του εμβολίου. Και θα έλεγα ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, που όταν ξεκίνησε δεν είχε άλλα εμβόλια, το μεγαλύτερο πλεόνασμά της ήταν AstraZeneca, ήταν σωστή κίνηση. Εφόσον δεν είχαμε άλλα εμβόλια και τα εμβόλια αυτά μπορούσαν να σώσουν τα άτομα μεγάλης ηλικίας και ευπαθή, το να έλεγε κάποιος, όχι, μην τα χρησιμοποιήσετε γιατί υπάρχει αυτή η παρενέργεια σε άτομα 65, 70, 80 ετών, νομίζω θα ήταν λανθασμένη κίνηση. Όταν όμως μείνανε στοκαρισμένα, χρησιμοποιήστε τα από μια ηλικία και κάτω. Η δικιά μου η άποψη είναι σας ότι. Σας ρωτώ ότι με ρωτούν οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ότι είναι λάθος η αιμονή στην χρήση αυτών των εμβολίων σε χαμηλότερες ηλικίες. Ο ίδιος τόνισε τη σπουδαιότητα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Θα πρέπει να έχουμε διαφάνεια και θα πρέπει να μην υπάρχει καμία αναστολή και ίσα-ίσα ευόδοση της διαδικασίας του να καταγράψουμε την κάθε μία παρενέργεια που μας προκύπτει. Και μετά οι αρμόδιοι να αξιολογήσουν.